Τούτος ο Αποσπερίτης φώτισε την καρδιά της αγαπημένης μας Αλεξάνδρας και θέλησε να ξετυλίξει τη ζωή ενός δικού της προσώπου μέσα από τις σελίδες του δεύτερου μυθιστορήματός της. Πώς ανακατεύει μερικές φορές ο Θεός τις ζωές κάποιων ανθρώπων? Το φως με το σκοτάδι, η αλήθεια και το ψέμα, η ζωή και ο θάνατος στριμώχνονται σε μια οικογένεια. Αποδέκτης όλων ή Αναστασία? Ή μήπως μία ακόμη Αναστασία? Οι σελίδες αυτού του παραστατικού έργου σφραγίζονται από μία υπόσχεση, πως είναι ανέφικτο και αδύνατο να σπάσουν τα αδελφικά δεσμά όσο κι αν η ζωή βουτάει στον πόνο. Πως δεν υπάρχει μεγαλείο εκεί που δεν υπάρχει απλότητα, αλήθεια και καλοσύνη. «Εγώ θέλω να μείνω εδώ, με την Κατερίνα και τον Θεοφάνη και τη μικρή μου αδελφή», κλαψούρισε ζαρώνοντας το προσωπάκι της. «Αγάπουλα μου, δεν γίνεται αυτό. Οι δικοί σου σε θέλουν κοντά τους», αναγκάστηκε να πει ένα ψέμα, βλέποντας τους μπελάδες τους οποίους την οδηγούσε η αλήθεια. «Άλλωστε, τα καλοκαίρια θα σε επισκεπτόμαστε και θα έρχεσαι και εσύ να μας βλέπεις στην Αθήνα». «Δεν θέλω να φύγω. Σε παρακαλώ, μαμά, θέλω να μείνω εδώ», ηκέτεψε η μικρή, τυλίγοντας τα χέρια της γύρω από τη μέση της φιλιός. «Θέλω να μείνω εδώ», συνέχισε να επαναλαμβάνει. Η φιλιό, νιώθοντας την καρδιά της να βουλιάζει, της χάιδεψε τα μαλλιά και την έκλεισε στην αγκαλιά της. Η τρυφερότητα και η στοργή που είχε μέσα της για αυτό το παιδί, το οποίο είχε την ατυχία να χάσει και τους δύο γονείς του, έγιναν οργή για το Γεράσιμο, που την ανάγκασε να κάνει κάτι πάνω από τις δυνάμεις της. Δεν ήταν έτοιμη για κάτι τέτοιο. Δεν μπορούσε να πληγώσει περισσότερο αυτό το πλασματάκι που είχε δεθεί τόσο με την οικογένειά της, με τα παιδιά της, με την ίδια. Η Αναστασία, η ηρωίδα του βιβλίου αυτού, είναι ένα πρόσωπο που λίγο ως πολύ μας θυμίζει πράγματα από τον εαυτό μας. Είναι ένας άνθρωπος που βιώνει με τον πιο δύσκολο και ανατροπικό ίσως τρόπο τη δική του Οδύσσια, αγωνιζόμενο να φτάσει ως το τέλος στο δικό της απάνεμο λιμάνι, στη δική της Ιθάκη, κατακτώντας πάνω και πέρα απ' όλα την εσωτερική της όμως γαλήνη και ολοκλήρωση. Το ταξίδι για την Ιθάκη της όμως είναι μακρύ, είναι πολυκύμαντο, η ίδια είναι άλλοτε αδύναμη σαν ένα μικρό κλαδάκι που το λυγίζει ο βοριάς, που πηγαίνει πότε από εδώ και πότε από εκεί. Όμως κάποιες φορές εμφανίζει και μια θέληση έτσι αδάμαστη, θα έλεγε κανείς, αντιστέκεται στις προκλήσεις της μοίρας, που δεν την αφήνουν στιγμή να ξαποστάσει. Την μία αγνόησε την ερώτησή της. «Πού αλλού θα μπορούσα να έρθω? Στο σπίτι του Φωνιά», είπε ανάμεσα σε γέλια και βογγητά. «Σε αυτό το σπίτι δεν λένε ότι δολοφονήθηκαν 4 παιδιά?» «Δολοφονήθηκαν», κάγχασε. «Το ρώτησαν αυτόν τον πατέρα που έπνιγε τα παιδιά του ποιος φωνούσε πιο πολύ?» «Τι είναι αυτά που λες, έχεις τρελαθεί? Σήκω να φύγουμε», την παρότρινε η Αναστασία. Πήγε να την τραβήξει, αλλά η Φωτεινή έβγαλε ένα δυνατό βογγητό σαν πληγωμένο ζώο. «Πολύ αργά», είπε, δείχνοντας την πέτρα που κρατούσε στο χέρι της. «Το σκότωσα. Το παιδί του το σκότωσα. Άλλωστε θα ήταν ένα παιδί δίχως πατρική αγάπη. Ίσως να μην είχε την αγάπη κανενός». «Οπότε είμαι χαρούμενη γιατί αυτό έπληξε το πρώτο μυθιστόρημα που προσπάθησα να γράψω. Είναι το μυθιστόρημα που πρώτο ήταν στο μυαλό μου και στην ψυχή μου. Για μένα το «Κάτω από το φως του Αποσπερίτη» ήταν η αιτία να προσπαθήσω να γράψω κάτι μεγαλύτερο από τα διηγήματα που έγραφα μέχρι τότε. Είχα λόγο να το γράψω γιατί ήταν μια αληθινή ιστορία που μου τριβέλιζε το μυαλό. Μια ιστορία που με άγγιζε, μια ιστορία που με συγκινούσε. Ήταν μια ιστορία η οποία μου ήταν πολύ γνωστή γιατί ήταν η ιστορία της γιαγιάς μου. Το «Κάτω από το φως του Αποσπερίτη» ξεκινάει με ένα παραμύθι λίγο πολύ γνωστό σε όλους μας. Είναι το παραμύθι της Πούλιας και του Αυγερινού. Δύο ετεροθαλή αδέλφια που όμως τους συνδέει ο ισχυρός δεσμός του αίματος. Όταν η μητριά της Πούλιας αποφασίζει να της κάνει κακό, ο Αυγερινός θα τη σώσει τραβώντας την ψηλά στον ουρανό. Δύο αστέρια θελά μου ψηλά, να μας θυμίζουν μια ζωή πως είναι αδύνατο να σπάσουν τα αδελφικά δεσμά. Επέλεξα να ξεκινήσω με ένα παραμύθι γιατί πολλές φορές η ίδια η ζωή μοιάζει με ένα παραμύθι. Το «Κάτω από το φως του Αποσπερίτη» είναι ένα ύμνο στην αδελφική αγάπη, στον πολύτιμο αυτό δεσμό που αν τύχει και κοπεί, μας αφήνει κενούς, μας οδηγεί σε μια αναζήτηση που μόνο το τέλος της θα φέρει την ολοκλήρωση και την δικαίωση. Μια δικαίωση που είναι ταυτόχρονα και λύτρωση για την ηρωίδα του μυθιστορήματος, που ξεριζωμένη από την οικογένειά της, καταλήγει σε ένα χωριό της Πελοποννήσου,
και αναγκάζεται να προσφέρει τις υπηρεσίες της στο αρχοντικό μιας εύπορης οικογένειας για να επιβιώσει. Η ψυχή όμως δεν ηρεμεί, δεν ησυχάζει. Η αναζήτηση της χαμένης της αδελφής, που ίδια γνωρίζει την ύπαρξή της, γίνεται σκοπός ζωής. Το πείσμα της και η δύναμη του χαρακτήρα της θα την φέρουν αντιμέτωπη με τους ανθρώπους γύρω της. Πώς να υψώσει όμως το ανάστημά της, πώς να παλέψει τα θηρία που ορθώνονται μπροστά της σε μια περίοδο όπου ο εμφύλιος διχάζει τους ανθρώπους γύρω της. Σε ένα κόσμο όπου το κακό συνυπάρχει με το καλό σαν αγκάθι μέσα στα τρυφερά λουλούδια, θα κατηγορηθεί άδικα, θα προδοθεί, θα λυγίσει και θα πέσει. Και όταν θα υψώσει τα μάτια στον αποσπερίτη, θα ξέρει ότι το ίδιο αστέρι, σαν αυγερινός, όταν υποδεχτεί την αυγή, θα φέρει ξανά το φως και την ελπίδα στη ζωή της. Ύστερα, έσπρωξε δυνατά το Γεράσιμο, αγκαλιάζοντας σφιχτά την Αναστασία. Της έχωσε τη μαριονέτα στην αγκαλιά και της έδωσε ένα φιλί πριν ο Γεράσιμος τον απομακρύνει με τη βία από κοντά της. Σε λίγα λεπτά, το σπίτι έμεινε σιωπηλό, μουδιασμένο, μουντό. Ο Θεοφάνης, με βουρκωμένα μάτια, έφυγε προς το δωμάτιο κοιτώντας τη μητέρα του γεμάτο σοργή. Η Κατερίνα, που το σώμα της τρανταζόταν από τους λυγμούς, έσκυψε και μάζεψε το κομμένο πόδι της μαριονέτας που είχε απομείνει μπροστά στην ανοιχτή εξώπορτα, σαν να ζητούσε να ενωθεί με το υπόλοιπο σώμα για να αποκτήσει ξανά οντότητα. Είχε ξημερώσει πια και ο ήλιος ήταν κόκκινο σαν το αίμα που είχε μαζέψει με τις λευκές πετσέτες η Κατερίνα εκείνο το βράδυ που η μαμή την ανάγκασε να πάρει μέρος στη συγκλονιστική σκηνή του ερχομού της μικρής τους αδελφής. Μιας αδελφής που έμελε να τους θυμίζει ότι όσα είχαν συμβεί ήταν αληθινά. Ότι στα αλήθεια υπήρξαν ο Αλέξανδρος, η Αναστασία, η κυρία Χρυσάνθη, το χωριό, οι όμορφες αναμνήσεις, τις οποίες έπρεπε τώρα να καταχωνιάσουν στις πιο απόκρυφες γωνιές του μυαλού τους και να μην τις ανασύρουν ποτέ ξανά. Για το καλό της μικρής τους αδελφής, για το καλό το δικό τους, για να μείνουν ήσυχες οι συνειδήσεις των μεγάλων.